επιτρέψετε να σας πω μερικά πράγματα για τον Σύλλογο. Κάποια στοιχεία. Ο ΣΔΙΟ ιδρύθηκε το 1985 στα πρότυπα παρομοίων συλλόγων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με στόχο την αναζήτηση περί συλλογή, αναπαλαίωση και ιστορική αποκατάσταση αντιπροσωπευτικών οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τον ελληνικό στρατό την περίοδο του 1940 έως 1960. Ο Σύλλογός μας πιστεύει ότι τα οχήματα αυτά είχαν μια ιδιαίτερη συμβολή σε μια κρίσιμη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας μας και έχουμε υποχρέωση να τα διατηρούμε για να θυμίζουν στους νεοτέρους τους αγώνες και τις θυσίες μιας παλαιότερης γενιάς. Περισσότερα στοιχεία για το Σύλλογό μας και τις δραστηριότητές μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας sdio.gr. Στην Ελλάδα είναι ο μοναδικός σύλλογος που ασχολείται με το ιστορικό όχημα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Πολιτισμού ως πολιτιστικός σύλλογος. Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φύλων Παλαιού Αυτοκινήτου. Τα οχήματα και τα μέλη του συλλόγου μας είναι πάντοτε διαθέσιμα να ανταποκριθούν σε κάθε πρόσκληση αφιλοκερδός από τοπικές αυτοδιοίκησεις, νομαρχίες και δήμους, σωματεία και κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για εθνικές επετείους και εορτασμούς όπως παρελάσεις, στατικές επιδείξεις και επισκέψεις σε ιστορικές τοποθεσίες. Μέχρι σήμερα ο ΣΔΙΟ έχει λάβει μέρος μεταξύ άλλων σε εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης 6 φορές, στα Χανιά 3 φορές στο Ηράκλειο, στο Ρούπελ, σε παρελάσεις για την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου στους περισσότερους δήμους της Αττικής, στα συμμαχικά νεκροταφεία Αφαλήρου, Σούδας, Μάλεμε και Λέρου και στο ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο του Ρίμινη στην Ιταλία. Αυτά έχω να σας αναφέρω. Σήμερα, γεια σας, Γιάννη Ζήση ονομάζομαι, την πρόεδρος του ΣΔΙΟ. Σήμερα έχουμε έρθει με 25 οχήματα και μία μοτοσυκλέτα. Έχουμε μία γκάμα οχημάτων από το 1941 έως το 1960 αυτή τη στιγμή. Όπως θα δείτε, τα οχήματα είναι σε άψογη κατάσταση, διατηρημένα και συντηρημένα από εμάς. Και προσπαθούμε έτσι να έχουμε μία κινητή ιστορία για να θυμούνται οι παλιοί και να βλέπουν οι νεότεροι. Άρα. Ελπίζουμε να ευχαριστείτε το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση του Κηφισιά 24. Υποστηρικτής της 335 μοίρας διοικησεώς της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας διώξεως στο Κάιρο. Σημεοφόρος ο βετεράνος κύριος Αλέκος Τοπάλογλου. Τώρα βλέπουμε ένα GMC του 1943. Φορτηγό μεταφοράς πολεμοφοδίων της 335 μοίρας διώξεως ελληνικής αεροπορίας στο Κάιρο. Του 1942, τεθωρακισμένο όχημα αναγνωρίσεως που χρησιμοποιήθηκε στην ιστορική μάχη του Ρίμινη.
Σέμπη του 1943. Χρησιμοποιήθηκε στην απόβαση της Νορμανδίας. Μια Harley Davidson WLA. Ταχυδρομική μοτοσικλέτα του 1943. Jeep M38 του 1950, συνοδείας Πομπών. Έρχεται ένα Όκλερ του 1942. Ελαφρύ αναγνωριστικό όχημα από το μέτωπο Βορείου Αφρικής. Jeep Ford GPW του 1942 της 335 μοίρας αναχαιτήσεως ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Βόρεια Αφρική, μόλις πέρασε εμπρός από τις επισήμους. Μία Chevrolet C15 3 τετάρτων του 1940, όχημα υποστήριξης, χρησιμοποιήθηκε στο ελληνοϊταλικό μέτωπο. Ασυρματοφόρο Dodge του 1941, διαβιβάσεων από την ταξιαρχία του Ρίμινη. Jeep M38 του 1950. Του εκστρατευτικού σώματος στην Κορέα, περί τρέιλερ πολεμοφοδίων. Jeep Missy του 1965, όχημα υποστήριξης της ταξιαρχίας Εύρου. Dodge 3 τετάρτων του 1941, μεταφοράς προσωπικού διαβιβάσεων. Dodge Commander του 1941, επιτελικό όχημα μεταφοράς αξιωματικών. M38 του 1952, ουλαμαγικό όχημα. Jeep M38 του 1952, όχημα διαβιβάσεων. Dodge M601 του 1952, όχημα μεταφοράς προσωπικού εκπαιδευτικού σώματος Κορέας. GMC του 1942, φορτηγό μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε από την ταξιαρχία του Ρίμινη για πολεμοφόδια. Φορτηγό ΡΕΟ M35 του 1965, μεταφοράς πολεμοφοδίων στην ΕΛΔΙΚ.
38α1 του 1952 του εκστρατευτικού σώματος της Κορέας. Jeep M151 Παύλα Α2 του 1963 μεταφοράς προσωπικού. Εάν υπάρχει γιατρός στο χώρο, παρακαλούμε να έρθει εδώ που είμαστε εμείς. Κάποιος γιατρός. Παρελάβει Jeep M38 του 1951, επιτελικό όχημα του εκστρατευτικού σώματος της Κορέας. Jeep M151 Παύλα Α2 του 1964, όχημα υποστήριξης της Ελβίκ. Και τώρα Jeep M151α1 του 1960, επιτελικό όχημα. Jeep Ford GPW του 1943, όχημα μεταφοράς αξιωματικών Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Jeep Willys MB του 1943, επιτελικό όχημα, χρησιμοποιήθηκε στη μάχη του Ρίμινη. Και κλείνουμε με Jeep M422 του 1956, αερομεταφερόμενο όχημα των πεζοναυτών.